Λοιπόν, επειδή θέλουμε να ακούγονται όλες οι γνώμες, έχεις ένα μεγάλο παράπονο. Θέλω να μου το πεις αυτό το παράπονο, τι έχει συμβεί με τους αγώνες κλπ. Γιατί μου λες παίζω κάθε εβδομάδα, παίζω, αλλά. Όχι, θα σου πω, δεν έχω παράπονο, έχω κάνει διαπίστωση. Στην Ελλάδα είναι όλοι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Είναι οι καλύτεροι αθλητές και παίζουν παντού. Εγώ δεν αντιλέγω, αλλά πέρυσι εγώ κέρδισα βαλκανικό στο Σάντα, που ήταν ένα άθλημα που δεν το είχα ξανακάνει, δεν αναφέρθηκε πουθενά. Αν κάποια δεσποινής αθλήτρια πάει και βγει και κάνει μπάνιο στην παραλία, θα το αναφέρουν. Λοιπόν, άρα αναφέρεσαι ουσιαστικά σε site. Αναφέρεσαι σε εμάς. Ναι, σε site. Εσείς φτιάχνετε τους αθλητές. Γιατί εμείς φτιάχνουμε τους αθλητές. Εσείς. Δηλαδή είναι ένα site και λέει θα κάνω πρωταθλητή αυτή τη στιγμή τον ΤΑΔΕ, δεν λέμε ονόματα. Και αυτό που δεν γουστάρω θα το κάνω. Είναι site που ανάλογα με τις, εγώ πιστεύω ανάλογα με τα συμφέροντα που έχουν από την εκάστοτε σχολή που είναι κάθε αθλητής, πιστεύω ότι τους προμοτάρουν. Άρα πιστεύεις ότι έχεις αδικηθεί ως προς την προβολή. Κοίτα, εγώ ανάγκη την προβολή δεν την έχω, γιατί εγώ παίζω κάθε εβδομάδα και μέχρι να πάθω το ατύχημα που έπαθα με τον τύμπανό μου, από τον Δεκέμβρη, από τον Σεπτέμβρη μέχρι τον Δεκέμβρη, έκανα 5 μάτς, έπαιζα εβδομάδα ανά εβδομάδα. Εγώ έχω παρουσία. Δεν χρειάζεται να είμαι πρωταθλήτρια από το Facebook. Έχει τύχει όμως να σε δει κάποιος αθλητής και να σου πει: έχω καιρός εδώ, πού είσαι, τι κάνεις. Έχει τύχει. Την περασμένη εβδομάδα μου το είπαν, ενώ έχω 2 μήνες να παίξω και ήταν από ατύχημα. Έχει σπάσει το τυμπανό μου και τώρα θα παίξω τον επόμενο μήνα. Στην ουσία δηλαδή έχω 3 μήνες, 2 μήνες να παίξω αγώνα. Αλλά για μένα δεν αναφέρεται πουθενά ότι παίζω. Για όλους τους άλλους όμως αναφέρεται. Δεν έχει σημασία αν είναι επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό. Εγώ παίζω παντού. Αυτό έχει σημασία.